Παλιά τώρα μέσα από τον Πίτο, χάνει ο Γιάννου και στα δίχτυα. Το ΑΠΟΕΛ ανοίγει το σκορ στο 42ο λεπτό. Από την παλιά που βγήκε από τον Πίτο, δεν έκανε καλό υπολογισμό ο Γιάννου. Πανηγυρίζουν στις εξέδρες οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ, 3 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Έλιο Πίντο από πολύ μακριά να ευνηδιάζει τον Ελλαδί τερματοφύλακα. Εδώ δείτε από ποια απόσταση έκανε την παλιά και ο Γιάννου έχει κάνει ένα πολύ σοβαρό σφάλμα. Η μπάλα κόντραρε και σε ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ. Θα μπορούσε να διώξει στο δοκάρι και μέσα. Κάθε την παλιά για τον Ετιαγέ. Ο Σεκυρί είναι μπροστά του. Σε ενή Ετιαγέ ξύπνα στο Κέρκες. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ. Ο Τικίνιο πλασάρει 1-1. Η ΑΕΛ ισοφαρίζει στο 61ο λεπτό με τον Πορτογάλο τον Τικίνιο. Την δεύτερη αλλαγή του Παρέτο. Άνοιξε η άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Συνεννοήθηκαν σωστά οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ. Ξανά η φάση. Ανοιχτή άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Σε ενή Ετιαγέ. Βρήκε τον Κέρκες αυτός με ψυχραιμία στον Τικίνιο που πέρασε την μπάλα στα δίχτυα με πολύ ωραίο τρόπο ανάμεσα στον Νικολόσκι και τον Σατσάμ.